Η καλημέρα ξεκινά με ένα καλό πρωινό. Το ξέρουμε όλοι μας αυτό πλέον και έχει εμπεδωθεί για τα καλά στο μυαλό μας. Ελάτε να το πάμε ένα βήμα παρακάτω και να δώσουμε άλλο νόημα στο καλό πρωινό. Η καλημέρα ξεκινά με ένα vegan ομοφαγικό πρωινό με λαχανικά, φρούτα και χορταστικά γλυκά χωρίς ζάχαρη. Η ιδέα μπήκε στο μυαλό μου από την πρόσκληση της Βιβής Βουλγαράκη, Σάββατο πρωί στο Αγνώ της Green Therapy. Πιστή στο μότο μας ολιστική προσέγγιση στην ομορφιά, σερβίρουμε ένα χορτοφαγικό πρωινό στους φίλους και πελάτες μας και σε όσους θέλουν να έρθουν να μας γνωρίσουν, με πρώτες ύλες από αγνά φυσικά μη κατεργασμένα τρόφιμα. Κυρίως φρούτα, ξηρούς καρπούς και λαχανικά. Έχοντας παρακολουθήσει τη Βιβή στα retreat και στα εργαστήρια ομοφαγικής διατροφής που διοργανώνει, έχω πλέον και εγώ εξοικειωθεί με τους σπόρους τσία, τις φύτρες, το χαρουπόμελο. Οι συνδυασμοί όλων αυτών των υλικών είναι απεριόριστοι. Με λαχανικά και φρούτα σαν βάση, μπορείς να δημιουργήσεις καταπληκτικές συνταγές. Όπως τη φοβερή μους αβοκάντο με σως χαρουπόμελο που μας σερβίρει η Βιβή. Ή να φτιάξεις ένα σούπερ θρεπτικό χυμό με πατζάρι, τζίντζερ και καρότο. Το πρώτο υλικό σε όλα τα πράγματα είναι η αγάπη. Η αγάπη για αυτό που θέλεις να προσφέρεις. Αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό. Οπότε, φτιάχνοντας όλα αυτά με αγάπη, η πρώτη ύλη είναι άφθονη, ειδικά στο νησί μας. Έρχονται και οι συνταγές και σκεπτόμενοι τον κόσμο πώς θέλεις να τον ευχαριστήσεις. Όπως σωστά μου λέει πάντα η Βιβή, η σωστή διατροφή είναι μια έκφραση αυτοσεβασμού. Η ίδια άλλαξε ολοκληρωτικά τη ζωή της μέσω της διατροφής. Καθαρές τροφές που θεραπεύουν αντί να πληγώνουν το σώμα μας. Και όλες τις γνώσεις που έχει ως πιστοποιημένη σεφ ομοφαγικής διατροφής, τις μοιράζεται με όλους εμάς μέσα από τα εργαστήρια ολιστικής διατροφής που διοργανώνει τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Η Αγνώ της Pure Philosophy μένει πάντα πιστή στην αξία της ολιστικής ζωής. Καλές διατροφικές συνήθειες, συστηματική άσκηση, επιστροφή στη φύση, επαρκής ύπνος και φροντίδα του προσώπου και του σώματός μας με οργανικά προϊόντα. Αυτά όλα θα πρέπει να γίνουν μέρος της καθημερινότητάς μας. Ας ξεκινήσουμε με ένα από όλα αυτά. Και είμαι σίγουρη ότι βλέποντας τα ωφέλη, θα υιοθετήσουμε ένα φυσικό τρόπο ζωής. Φιλικό προς τον εαυτό μας και την προσωπική μας εξέλιξη.